Γιατί είπε το όχιο Μεταξάς αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Οι πιέσει, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανεί να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Ένα-δύο χρόνια υποσημαχικήν επιστασία. Μήπω δεν ήμασταν πέντε και δέκα χρόνια κάτω από αυτού. ύστερα μες στη συμμαχία και τέλο την ευρωπαϊκή κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μα την καλλιεργούσαν και οι πρώτε μεταπολεμικέ κυβερνήσει μα ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσιοι των συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλο, σαν τον Καραγκιόζη, πω εμεί σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν με θύσανα προδόξα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι χίτες, οι κουτσαβάκηδες, οι ταγματασφαλίτες, οι βασανιστές και οι μέροντες μιχαλόπουλοι και κουρίδες. Αυτή είναι η 28η Οκτωβρίου.